Ο κύριος Αδαμάκης, Γιάννη, αν θέλεις έλα και εσύ απάνω να δούμε αν υπάρχουν σχόλια και ερωτήσεις πάνω στην παρουσίαση που έκανες. Παρακαλώ, τάσου. Κάποια σχόλια πιο πολύ ήθελα να κάνω. Παρακαλώ. Όσον αφορά τα LATS, θεωρώ ότι πραγματικά στο μέλλον θα παίξουν ρόλο η τροποποίηση συμπεριφοράς. Βέβαια, δυστυχώς δεν υποστηρίζεται από εταιρείες, είναι κάτι που δεν έχει υποστήριξη. Όμως, αυτή τη στιγμή, όπως σωστά είπατε, και στη βιβλιογραφία και γενικότερα σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται, φαίνεται ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και εδώ, απλώς θα ήθελα να προτρέψω όλους τους συναδέλφους να σπαταλήσουν κάποιο χρόνο και να κουβεντιάσουν με τους ασθενείς. Αυτό που η Μπούρτζιο πρώτη περιέγραψε, νομίζω ότι βοηθάει. Όσον αφορά το συνδυασμό των φαρμάκων, παρακαλώ μην θεωρήσω ότι ευλογάω τα γένια μου, αλλά θεωρώ ότι επειδή ακριβώς υπάρχει υποστήριξη των εταιριών, μάλλον θα δούμε συνδυασμούς φαρμάκων σε ενιαίες μορφές. Όσον αφορά την ακράτεια, θεωρώ ότι η πρόληψη είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι πραγματικά θα βελτιώσει την όλη εικόνα. Ενώ αντίθετα, αυτό δεν μας αρέσει σαν ουρολόγους, θεωρώ ότι οι πάνες και κυρίως τα απορροφητικά εσώρουχα θα κάνουν έκρηξη. Μια έκρηξη. Υπάρχει έκρηξη. Έρευνα μεγάλη, θα βελτιωθούν σημαντικά και βασιζόμενο σε αυτό που είπε και ο Κώστας ο Γιαννίτσας για τους PD5 inhibitors, η χρήση των διαφόρων συστημάτων που χρησιμοποιούμε για την ακράτεια, όσο πιο πολύ τα χρησιμοποιούμε, θα δείξει και τις αδυναμίες τους. Και αυτό το κομμάτι της αδυναμίας θα καλυφθεί από τις πάνες και τα απορροφητικά εσώρουχα, τα οποία πιστεύω έχουν μέλλον. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, οι πάνες και τα εσώρουχα. Μιλάμε ότι να δούμε το μέλλον, την εξέλιξη, τις επεμβάσεις που θα έχουμε λιγότερη ακράτεια. Εάν λέμε για πάνες, σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερη ακράτεια. Ακριβώς. Λέω ότι η μεγάλη θα οφείλεται είναι στις καινούργιες χειρουργικές τεχνικές που δεν θα τις κάνουμε καλά. Κάθε άλλο. Όσο πιο πολύ χρησιμοποιείς, πάντα υπάρχει ένα κομμάτι ακράτειας το οποίο είναι κρυμμένο. Και αυτή η φοβερή αισιοδοξία που λέμε ότι όλα τα βελτιώνουμε και όλα τα θεραπεύουμε δεν είναι αληθινό. Υπάρχει ένα κομμάτι που παραμένει. Σε αυτό το κομμάτι είναι που στοχεύουν πάρα πολύ οι εταιρείες με τις πάνες και τα απορροφητικά εσώρουχα και κάνουν πολύ μεγάλη έρευνα και πραγματικά βγαίνουν συστήματα τα οποία βοηθούν το κομμάτι αυτό των ασθενών που τελικά ένα κομμάτι παραμένει που δεν αντιμετωπίζεται. Έτσι, είναι μικρό το κομμάτι, αλλά παραμένει και οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη βοήθειας. Μάλιστα, παρακαλώ. Λίγο αιρετικό ίσως, αλλά αυτό το πιστεύω. Το κρυφό κομμάτι πάντως που είπε ο Τάσος. Εγώ σκέφτομαι μήπως θα έπρεπε, αλλά μετά μου είπαν οι συνεργάτες ότι θα μας επούν κακοήθη, να κάνουμε μία, γιατί έχουν πλέον σειρά πάνω από 100 ρομποτικές ανθρώπους που όλοι τους είχαν πει ότι δεν θα έχουν θετική δυσλειτουργία και έχουν απόλυτη θετική δυσλειτουργία και ένα χρόνο μετά. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει αυτό που δεν συμβαίνει ποτέ με το ρομπότ στη θετική δυσλειτουργία. Άρα λέω, εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη σειρά στον κόσμο βρει. Θα γίνουμε διάσημοι. Λοιπόν, κλείνω αυτό. Ένα, απλώς να πούμε ότι το πρώτο που θα μας χτυπήσει την πόρτα και γι' αυτό είναι του χρόνου, είναι ο συνδυασμός ταψουλασίνης ντουταστερίδης, ο οποίος θα είναι στην αγορά του χρόνου, να πούμε. Και ένα δεύτερο θέλω να ρωτήσω, με αυτή την περίφημη ένεση στον προστάτη, πού πάει, γιατί ήταν phase 3. Πού έχει καταλήξει. Τον Botox εννοείς. Όχι τον Botox. Ποια είναι. Υπάρχει μια εταιρεία αμερικάνικη, το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς, το οποίο ήταν σε φάση 3. Δηλαδή, αν μπείτε στις κλινικές μελέτες, έχει με φάση 3. Το οποίο το θεωρούσα εγώ, το οποίο έχει 6 μήνες διάρκεια, αντίστοιχα, ας πούμε, με τον Botox, αλλά δεν είναι Botox. Λοιπόν, και το οποίο, δηλαδή, έλεγα, αυτό είναι πορεία ουρολογική θεραπεία, με την έννοια ότι θα έρχεται με το διορθικό υπηρηχογράφημα, θα κάνεις την ένεσή σου μέσα, είναι μια πολύ ουρολογική θεραπεία. Αν έχουμε κάτι, αν ξέρετε κάτι νεότερο. Ίσως είναι κάτι σαν τον Botox, γιατί ο Botox είναι που παίζει σε ενδοπροστατική έγχυση. Δεν είναι. Αντρέ. Κράτα το μικρόφωνο εκεί, Αντρέα. Ευχαριστώ πολύ, είναι καλή συμβουλή για Ρευζάτο. Γιάννη, εγώ δεν είμαι ειδικός στην ακράτεια και το γνωρίζεις. Παρ' όλα αυτά, μετά από 10 χρόνια θα μας μιλάς πάλι για 250 διαφορετικά είδη ταινιών που θα υπάρχουν για την ακράτεια. Θέλω, επί του παρόντος, να μας βοηθήσεις, να μας πεις πώς θα επιλέξω τελικά ποια ταινία θα βάλω. Δηλαδή, τι πρέπει να κοιτάξω. Στον άντρα ή στη γυναίκα. Και στους δύο. Εγώ πήγαινα για τη γυναίκα, βέβαια, αλλά... Στη γυναίκα. Στη γυναίκα. Να μας το πεις το Σάββατο καλύτερα. Αυτό.
για να κερδίζουμε. Ναι, ναι, okay, θα μας παρουσιάσει αυτό το θέμα. Έχει αυτό το θέμα σαν ομιλία. Ωραία, Γιάννη